Κύριε Υπουργέ, κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ, κυρία Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Βουλευτά, κύριε Πρόεδρε και κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε της ΔΕΔΑ, κύριε Επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών στρατιωτικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για την Καστοριά που σηματοδοτεί την κατασκευή ενός έργου που η κοινωνία μας αναμένει με αγωνία εδώ και χρόνια. Η ανάγκη για την γρήγορη ολοκλήρωσή του είναι περιττό να πω επιτακτική, δεδομένου του τεράστιου κόστους με το οποίο επιβαρυνόμαστε θυσίως για την θέρμανση. Σε μια περιοχή όπου θέλω να τονίσω ότι οι ανάγκες για θέρμανση αγγίζουν περίπου τους 7-8 μήνες τον χρόνο, κόστος το οποίο δυστυχώς πλέον αδυνατεί να ανταπεξέλθει σημαντικό ποσοστό των κατοίκων. Για τους λόγους αυτούς και αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι ενήργησαν και εργάστηκαν σκληρά, ώστε να γίνει πραγματικότητα η σύνδεση της Καστοριάς, των Μανιάκων, του Άρχους Οριστικού και των Χρεβενών με το φυσικό αέριο. Είναι μεγάλη χαρά μας που υποδεχόμαστε σήμερα εδώ τους υπουργούς της κυβέρνησης και όλο το βουλευμάτι της κυβέρνησης, όχι στα πλαίσια μιας απλής δημοτικής επίσκεψης, αλλά για την κήρυξη της έναρξης των εργασιών ενός έργου πνοής. Στο σημείο αυτό οφείλω να καταθέσω ένα σημαντικό αίτημα και νομίζω ότι δεν είναι πολύ νωρίς να ξεκινήσουμε να συζητούμε για τη δυνατότητα επέκτασης των δικτύων και σε άλλους οικισμούς του Δήμου Καστοριάς, οι οποίοι ζητούν τη σύνδεσή τους με το φυσικό αέριο, όπως η Μεσοποταμία, αλλά και άλλες τοπικές κοινότητες όπου φυσικά οι κάτοικοι τους έχουν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα με το δυσβάσταχτο κόστος θέρμανσης. Επίσης, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, κύριε Πρόεδρε, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε της ΔΕΔΑ και κύριε Περιφερειάρχη, θεωρούμε δεδομένο ότι αντιλαμβάνεστε την ανάγκη να βρούμε όλοι μαζί τον τρόπο ώστε να επιδοτηθεί η εσωτερική εγκατάσταση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, ακριβώς όπως έγινε και σε άλλους δήμους της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο. Γιατί διαφορετικά, και σας το λέω από τώρα με βεβαιότητα, πολλές οικίες και επιχειρήσεις, ακόμη και αν επιθυμούν, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν άμεσα με το φυσικό αέριο, εφόσον δεν θα μπορούν να καλύψουν το κόστος. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θέλουμε να μιλάμε πάλι για μια περιφέρεια δύο ταχυτήτων με τους τομούς Κοζάνης και Φλόρινας που μέχρι και σήμερα, λόγω της τηλεθέρμανσης, είχαν χαμηλό κόστος θέρμανσης να απολαμβάνουν πολλές ευεργετικές διατάξεις στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης στη μεταλλητική περίοδο και από την άλλη την Καστοριά και τα Χρεβενά να παρακολουθούν τις εξελίξεις ως πτωχοί συγγενείς. Και μιλώντας για την Καστοριά, γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί ειδικά την τελευταία δεκαετία είναι τεράστια, με την ύφεση, την ανεργία, την οικονομική δυσπραγία να είναι τα κυρίαρχα. Προβλήματα που οδήγησαν στη φυγή προς αναζήτηση ευκαιριών έναν αξιοσημείωτο αριθμό συμπολιτών μας, κυρίως νέων ανθρώπων. Θλιβερά στοιχεία που θα αναδείξει και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της απογραφής που ολοκληρώνεται σύντομα. Ζητούμε λοιπόν από εσάς την ίση τουλάχιστον μεταχείριση για να έρθει επιτέλους το αίσθημα της αδικίας που νιώθουν οι κάτοικοι της ακριτικής μας περιοχής, αλλά κυρίως για να μπορούν να αντιμετωπίσουν το δυσβάσταχτο όπως εξελίσσεται και είπα και πριν κόστος διαβίωσης, ίσως όμως μπορούμε να μιλάμε για κόστος επιβίωσης πλέον. Ταυτόχρονα επιμένουμε στο ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα περαιτέρω μέτρα για το κόστος της ενέργειας, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο, είτε μιλάμε για φυσικό αέριο, είτε μιλάμε για ηλεκτρικό ρεύμα. Οι τιμές των οποίων έχουν εκτιναχθεί στα ύψη το τελευταίο διάστημα, ακόμη και με τις επιδοτήσεις τις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση. Οι καταναλωτές, ιδιώτες και επαγγελματίες πρέπει πάση θυσία να προστατευτούν, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς και στα τιμολόγια που λαμβάνουν. Διαφορετικά, θα έχουμε επίσης πολύ δυσάρεστες συνέπειες με νέες αναστολές επιχειρήσεων και ακόμη μεγαλύτερη φτωχοποίηση του πληθυσμού, ειδικά σε περιοχές όπως η Καστοριά. Για τις υπόλοιπες προτάσεις και τα αιτήματά μας, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, σας κατέθεσα και ένα υπόμνημα, το οποίο φαντάζομαι θα το διαβάσετε, θα δώσετε ιδιαίτερη προσοχή και σε μια εκ νέου συνάντηση στην Αθήνα
να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες διεξοδικά. Με τις σκέψεις αυτές και με τις ευχές να γίνουν πραγματικότητα όλα τα αιτήματα που προανέφερα, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο που ξεκινά σήμερα και ελπίζω σύντομα να είμαστε και πάλι εδώ για να εγκαιριάσουμε τη λειτουργία του. Σας ευχαριστώ.